Να δούμε τις επιλογές του Μίλαν Ράσταβατς, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να είναι κάτω από τα δοκάρια. Βαλεντίνος Βλάχος, πρώην ποδοσφαιριστής ΣΑΕΚ, ο Βαλεντίνος Βλάχος δεξιά-αριστερά, ο Τασουλής, Πασαλίδη, Σουάρεθ στο κέντρο της άμυνας, Ιγκλέσιας, Μουνάφο, τα δύο αμυντικά χαφ, Σίτο από τη μία, επιστροφή Ριέρα από την άλλη, Μπαράλες στην κορυφή της επίθεσης, ο πρωτοσκόρερ του Αστέρα, και πίσω του ο Κρέσπι σε ένα 4-4-1-1. Μπορεί να είναι και 4-4-2 και 4-2-3-1. Θα το δούμε στην πράξη, στην πραγματικότητα, πώς θα παρατάξει την ομάδα του ο Μίλαν Ράσταβατς. Αυτοί είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης. Τον Ευστάθιο Γκορτζίλα, πρώτο διαιτητή. Και πάμε να δούμε και τις επιλογές του Μάσιμο Καρέρα με τον Παναγιώτη Τζιτόντα, που φαίνεται ότι θα είναι ο τερματοφύλακας στα παιχνίδια κυπέλου. Θα το δούμε στη συνέχεια. Παολίνιο δεξιά, Λόπεζ αριστερά, Τσιγκρίνσκι Κονόμου στο κέντρο της άμυνας. Κρίστιτσιτς με τον Σιμόε στα αμυντικά χαφ. Αλμπάνης, Βέρντε, Μάνταλος. Και στην κορυφή ο Ολιβέιρα. Θυμίζω ότι προέρχεται από τραυματισμό. Θα έπαιζε έτσι κι αλλιώς βασικό στο μάτς της προηγούμενης εβδομάδας, θα παίρνει χρόνο συμμετοχής εν ώψη του ντέρμπι της Τούμπας. Κάτι τέτοιο δεν έγινε, μπήκε ως αλλαγή στην Τούμπα. Τώρα ξεκινά στην ενδεκάδα. Μάνταλος εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, Ολιβέιρα σκοράρει, υψώνεται η σημαία του βοηθού, ακυρώνεται το τέρμα που πέτυχε Ολιβέιρα, πρωτοσκόρε της φετινής ΑΕΚ. Εδώ θα δούμε την φάση, πολύ δύσκολη φάση είναι η αλήθεια. Θυμίζω, το χέρι δεν μετρά από την γραμμή. Φαίνεται ότι Ολιβέιρα για εκατοστά ήταν πιο μπροστά από την άμυνα του Αστέρα Τρίπολης. Την στον Κρέσπι, έχει την επιλογή του Σίτο εκεί. Η μπάλα από την άλλη πλευρά ανεβαίνει και ο Μπαράλες, ανεβαίνει και ο Μουνάφο. Η επιλογή του Σίτο ήταν ο Μουνάφο, όχι καλύτερη δυνατή πάσα, σέντρα του Μουνάφο, το ψαλίδι, υπέροχο γκολ του Κρέσπι, καταπληκτική αντεπίθεση, υπέροχο τελείωμα για τον Αστέρα Τρίπολης στο 20, που παίρνει προβάδισμα με τον Κρέσπι να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Πρώτο γκολ του Κρέσπι και κατευθείαν ο Ιγκλέσιας πηγαίνει προφανώς στην φανέλα του Καπίγια για να αφιερωθεί εκεί το γκολ. Προφανώς το μορφότερο φετινό γκολ του Αστέρα Τρίπολης. Όλη η δημιουργία με το άνοιγμα στον Μουνάφο. Ο Μουνάφος σεντράρει και ο Κρέσπι με καταπληκτικό γυριστό δεν αφήνει το παραμικρό περιθώριο στον Τζιντότα. Εδώ τα έκαναν όλα καλά οι παίκτες του Αστέρα Τρίπολης. Από την αρχή μέχρι το τέλος, από το κόρνερ, πως πήραν την μπάλα, έβγαλαν μπροστά και πως ολοκλήρωσε τη φάση ο Κρέσπι για το 1-0. Που πάει να βγάλει τη σέντρα και όχι τον ποδοσφαιριστή στον οποίο απευθύνει τη σέντρα. Για να δούμε και αυτή την επίθεση τσάκ με τον Ολιβέιρα να στοχεί. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση. Στο 23 ο Ολιβέιρα βρίσκει την μπάλα και άλλο πράγμα τελικά να πάρεις σωστά τη θέση και να μπορέσεις να κλείσεις όπως λες την απέναντι πλευρά όπου σκόραρε ο Κρέσπι. Εδώ ξαναείδαμε την πολύ μεγάλη ευκαιρία της ένωσης. Οικονόμου, Βέρντε, Μάνταλος, Παολίνιο θέλει να ξαναβρει το Μάνταλο, ωραία, αυτός θα γυρίσει. Η επαφή που είχε με την μπάλα ο Πασαλίδης. Βαλεντίνο Βλάχο και προφανώς θέλει να ενισχύσει αυτή την πλευρά. Ο Λόπες. Συνεργάστηκαν οι δύο. Πάλι ο Λόπες στην περιοχή. Πέφτει ο Λόπες. Σφυρίζει ο Γκορτσίλας πέναλτι. Πέναλτι θα δώσει ο Γκορτσίλας. Κατευθείαν αντίδραση από τους παίκτες του Αστέρα Τρίπολης. Για το μαρκάρισμα πάνω στο Λόπες στο 30. Είναι πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ. Δεν υπάρχει VAR στο θεσμό του κυπέλου. Εδώ είναι η κίνηση του Λόπες. Το μαρκάρισμα του Μουνάφο, για να το δούμε από εδώ. Ναι, τον έχει βρει ο Μουνάφο. Το δούμε και από εδώ. Βάζει το πόδι χαμηλά. Νιώθει την επαφή και ο Λόπες πέφτει. Και ο Ολιβέιρα θα έχει την ευκαιρία να φτάσει στα 9 γκολ τη φετινή σεζόν. Ολιβέιρα με τον Παπαδόπουλο εκτελεί. Ολιβέιρα πέφτει καλά. Ο Παπαδόπουλος στα δίχτυα η μπάλα. Ισοφαρίζει η ΑΕΚ στο 33.
1-1. Πολύ ωραίο μάτς εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Με τον Ολιβέιρα να επιστρέφει στην αρχική ενδεκάδα και να επιστρέφει και στα γκολ. Πολύ καλό πέναλτι, παρότι πέφτει στη δεξιά του γωνία ο Παπαδόπουλος, τον νικά. Ο Ολιβέιρα. Το να είναι μόνιμη εποδός του Καρέρα προς τους ακραίους του οπισθοφύλακες, κυρίως προς τον Λόπες, αλλά μεταφέρει τη αντίστοιχη εντολή και στον Παουλίνιο. Ας δούμε τη φάση. Ωραία η κίνηση, ένα δυνατό σουτ, αλλά θα πέσει ο Τσιντότας από το σουτ του Ριέρα και θα μπλοκάρει. Ολοκλήρωσε πάνω. Τέλει τώρα ο Ριέρα, ο Μπαράλες πήρε την κεφαλιά, ότι είναι τελική για τον Αστέρα Τρίπολης, με κεφαλιά από το ύψος σχεδόν της περιοχής. Το Μπαράλες, τα κόλλο Μπαράλες. Αλμπάνης, ωραία αντεπίθεση ΣΑΕΚ με τον Αλμπάνη, να ανοίγει για το Βέρντε, αυτός πλασάρει ο Παπαδόπουλος τον νικά. Στο τέτα τέτ στο 42, γήπεδου. Εδώ η προηγούμενη φάση, καμία περίπτωση offside στην πάσα του Αλμπάνη για τον Βέρντε, το πλασέ με το δεξί του Βέρντε. Με τα πόδια έδιωξε ο Παπαδόπουλος. Πάρει και προβάδισμα πριν το ημίχρονο. Ριέρα, ωραία τρίπλα πάνω στο Λόπες από το Ριέρα και η σέντρα για τον Μπαράλες. Περνάει, μπάλα βρήκε ελάχιστα ο Οικονόμου και αυτό στερεί τη δυνατότητα από τον Κρέσπι να σκοράρει. Ο Ιγκλέσιας τσαφκάνει. Ιγκλέσιας να μένει ο στόπερ. Σίτο. Κατά περιοχή ο Σίτο γυρίζει για τον Μουνάφο. Σου το Μουνάφο πάνω. Από την εστία του Τσιντότα, χωρίς αυτός να ανησυχήσει. Άσιο Τασουλής, Ιγκλέσιας. Ο Σίτο, ανοίγεται ο Κρέσπι. Ο Σίτο κάνει ένα σουτ. Καμία ανησυχία και εδώ για τον Τσιντότα. Κεφαλιά ο Αλμπάνης, Μπαράλες, Μουνάφο. Και βγαίνει ο Ριέρα με την πάσα στον Σίτο. Σπάει και πάλι στο Ριέρα. Κακό τελείωμα του Ριέρα. Δεν βρήκε την μπάλα ο Μπαράλες. Συνεχίζεται η φάση και ο Ριέρα στοχή. Τρίτη τελική για τον Αστέρα Τρίπολη στο δεύτερο ημίχρονο. Στην τελευταία επαφή με την μπάλα που είχε ο Σίτο, έσπασε στον Ριέρα. Αυτός όμως εκτέλεσε με τρόπο που δεν θα μπορούσε να σκοράρει. Κλεισμένος από πολλούς παίχτες, δεν μπόρεσε να ελιχθεί. Έκοψε ο Οικονόμου την μπάλα καθαρά από τον Μπαράλες παρά τις διαμαρτυρίες. Εξαιρετική τρίπλα του Αλμπάνη. Κάθε την πάσα για τον Μάνταλο. Τελευταία στιγμή ο Τασουλής βάζει το πόδι του. Επαφή της μπάλας με το πόδι του Μάνταλου και out. Φερνάντεθ και θα βγει ο Ριέρα. Να δούμε αν θα αλλάξει θέση ο Κρέσπι. Όπως έγινε δηλαδή, όπως έπαιξε ο Φερνάντεθ μπροστά. Μάλλον πίσω από τον... Ο Βέρντε εκτελεί πάνω από την εστία. Αλμπάνη κόντρα πάνω στον Ιγκλέσιας και τσιμπάλα. Αλλάζει και πάλι κάτοχο. Με τον Μουνάφο να αναζητά στην πλάτη τον Κρέσπι. Βγαίνει ο Τσιντότας, η πάσα του Κρέσπι. Μεγάλη ευκαιρία, πέναλτι. Το οποίο δίνει ο Γκορτσίλας στον Τσιγκρίνσκι και την κίτρινη κάρτα. Ο Τσιγκρίνσκι βρίσκει τον αντίπαλό του. Και παραχωρεί το πέναλτι. Εδώ και βλέπετε και πάλι, έχει βρει ο Τσιγκρίνσκι τον αντίπαλό του. Και παραχωρεί πέναλτι. Μπαράλες. Μπαράλες απέναντι στον Τσιντότα. Μένει σταθερός ο Τσιντότας και ο Μπαράλες αστοχή. Στέλνει την μπάλα πάνω από την εστία. Περίμενε να δει μια κίνηση του Τσιντότα ο Μπαράλες. Δεν είδε καμία. Μπορεί ο Τσιντότας να μην έχει καμία επέμβαση εδώ, να μην βρίσκει την μπάλα, αλλά το ότι μένει σταθερός μέχρι την τελευταία στιγμή υποχρεώνει τον Μπαράλες να δώσει πολύ δύναμη και ύψος εν τέλει στην μπάλα και να στοχίσει. Χαμένο πέναλτι και πολύ μεγάλη ευκαιρία φυσικά για τον Αστέρα Τρίπολη. Από τα άκρα, Κρίστισιτς, πολύ ωραία η πάσα, το τσίπημα του Κρίστισιτς, ο Μάνταλος θέλει να γυρίσει, δεν τα καταφέρνει, φάουλ είναι. Βέρντε και Μάνταλος. Ποιος από τους δύο? Ο Βέρντε εκτελεί, πέφτει στη γωνία το Παπαδόπουλος και κάνει σπουδαία επέμβαση στο 73. Πολύ καλά εκτελεσμένο φάουλ από το Βέρντε. Με τον Παπαδόπουλο να κάνει κίνηση με να φύγει δεξιά. Είναι στη γωνία του εκεί που ήταν ο Παπαδόπουλος, αλλά τελικά να πέφτει και να διώχνει σε κόρνερ. Ο Λουίς Φερνάντεθ θα είναι ο εκτελεστής.
Σέντρα κάνει ο Λουίς Φερνάντες για τον Ιγκλέσιας, πήρε αυτό στην κεφαλιά. Νομίζω ότι έσπρωξε ο Ιγκλέσιας. Λουίς Φερνάντες θέλει να μπει σφήνα ανάμεσα στους αμυντικούς ΣΑΕΚ. Τίποτα δεν υπάρχει εδώ, κολλημένο το χέρι του Οικονόμου. Η τρίπλα του Τασουλή θέλει να κάνει άλλη μία, την κάνει. Βγήκε ο Οικονόμου πάνω και τον έκοψε. Ωραίες δύο τρίπλες του Τασουλή στο τέλος. Με χώρο Μπακάκης. Βάζει την μπάλα κάτω, κάνει και τη σέντρα με το τακουνάκι ο Πασαλίδης. Με το κεφάλι στη συνέχεια. Σιμόες δεν εκτέλεσε, προτίμησε να ανοίξει και το έκανε σωστά για το Λόπεζ. Εκτελεί αυτός και παίρνει το κόρνερ. Ήταν αυτός οριστεί. Κλωναρίδης έβαλε ωραία το κορμί του. Η πάσα για το Βέρντε, αυτός με το τακουνάκι παίρνει. Πλασάρει ο Βέρντε. Έκανε υπερπροσπάθεια για να φτάσει μέχρι εκεί. Και δεν μπόρεσε να εκτελέσει ιδανικά ο Βέρντε. Γεμίζει ο Οικονόμου. Βάζει το κορμί του ο Κλωναρίδης. Βγάζει, νομίζω, κανονικά από τη φάση τον Πασαλίδη. Έλενα, γι' αυτό φωνάζουν. Ακριβώς γι' αυτό φωνάζουν. Έχουν εκνευρισμό από την ώρα του πέναλτι, αλήθεια είναι. Του Κλωναρίδη. Λάθος του Παπαδόπουλου. Κρίστιτσιτς. Κάθετη πάσα για τον Βέρντε. Τα κουνάκι του Βέρντε για τον Κρίστιτσιτς. Αυτός προσποιείται και κάνει σουτ. Out είναι. Η αλήθεια είναι ότι σε όλες αυτές τις μονομαχίες ο Γκορτσίλας σφύριξε. Στο μάτς. Οπότε το βασικότερο είναι να τηρείς την ίδια στάση σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό έκανε ο Γκορτσίλας σφυρίζοντας τώρα για τελευταία φορά στο παιχνίδι. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ με τα γκολ του Κρέσπη και του Ολιβέιρα από το πρώτο ημίχρονο. Χαμένο πέναλτι, θυμίζω, του Μπαράλες στο δεύτερο. Θα μπορούσε να δώσει το προβάδισμα πρόκριση στον Αστέρα Τρίπολης, αλλά το προβάδισμα πρόκριση το έχει η ΑΕΚ με το εκτός έδρας γκολ. Πάμε στον